Ιστορικά μέτρα στήριξη εναντί τη ακρίβεια παίρνει η Ισπανική κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε την κατάρριξη του ΦΠΑ στο ψωμί, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά και τη μείωση του ΦΠΑ από το 10% στο 5% στο λάδι και τα ζυμαρικά. Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι επίση ένα βοήθημα 200 ευρώ σε νοικοκυριά με εισοδήματα έω 27.000 ευρώ και πάγωμα των αυξήσεων στα ενίκια. 45 .000 .000 .000 de euros los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida y también ante el aumento del coste de la energía y de los alimentos. Το ισπανικό πακέτο μέτρων που ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ πυροδότησε νέο γύρο πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, με την αντιπολίτευση να ζητά αντίστοιχα μέτρα και την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε τεράστιο δημοσιονομικό κόστο. Θα πρέπει να αναλογιστεί κανεί τι θα σήμαινε μια τέτοια μείωση για τα δημόσια έσοδα. Πρώτον, αν θα μπορεί να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Μιλάμε για απώλεια κρατικών εσόδων τη τάξεω του ύψους των 3,5 δις για το 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ και στην Ελλάδα. Τα 4 δι παραπάνω ΦΠΑ δεν είναι γιατί ο κόσμο καταναλώνει περισσότερο. Κατανάλωση μειώνεται. Παντού μειώνεται η κατανάλωση. Είναι γιατί ο κόσμος πληρώνει περισσότερο. Okay. Είμαστε η μοναδική χώρα όπου ο βασικός μισθός είναι χαμηλότερος από όταν ήταν το 2010 γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια... Βλέπουμε και το εισόδημα. Από την πλευρά του, το Πασόκ τονίζει ότι η κυβέρνηση επιμένει σε ψηφοθυρικέ πολιτικέ. Ενώ η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία επιμένει σε επιλογέ με το βλέμμα στι κάλπε, άλλε χώρε προχωρούν σε πολιτικέ που ανακουφίζουν ουσιαστικά του πολίτε. Όπω ανακοίνωσε χθε η Ισπανική κυβέρνηση, βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπω είναι το ψωμί, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα και τα λαχανικά, θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Δρυμία κριτική για την ακρίβεια ασκούν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστηρίζουν πως η χώρα πρέπει να ακολουθήσει το ισπανικό μοντέλο.